μας δίνει το έναυσμα να πιστεύουμε ότι έχει σχέση με το δολοφόνο. Η οικογένεια της Ειρήνης Λαγούδη ανησυχεί. Όποιος έχει το κινητό της και ενεργοποίησε το Viber, έχει πλέον πρόσβαση σε αρχεία, φωτογραφίες, τηλέφωνα, μηνύματα της άτυχης γυναίκας. Στο προφίλ της 44χρονης ανέβηκε μάλιστα το βράδυ της Κυριακής μια φωτογραφία που σήμανε συναγερμό στους δικούς τους ανθρώπους. Μια φωτογραφία που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αδερφό της. Υπάρχει μια ευαισθησία στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Πρέπει να έχεις πρόσβαση στο αρχείο, στα δεδομένα, για να βάλεις αυτή τη φωτογραφία. Οι εξελίξεις είναι σοβαρές και κάποιος έχει το κινητό βασικά. Πρέπει να έχεις πρόσβαση στην κάρτα SIM για να μπορέσεις να το ανοίξεις. Εάν δεν υπάρχουν φαντάσματα φυσικά, ότι κάποιο δόλιο χέρι, το οποίο είχε πρόσβαση στον λογαριασμό της Θανούσης, της δολοφονηθής της Ειρήνης Λαγούδη, εισήλθε μέσα στο λογαριασμό της και προφανώς θέλησε να ελέγξει μηνύματα, να διαγράψει, να αλλοιώσει, πάντως κάτι να κάνει. Η οικογένεια της άτυχης μητέρας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις με την ενεργοποίηση του Viber, δηλώνει ότι θα ησυχάσει μόνο αν δει τους υπεύθυνους για το θάνατο της Ειρήνης να δικάζονται. Δεν κάνουμε πίσω. Θα κυνηγήσουμε τους υπεύθυνους, όποιοι και αν είναι. Ο αδερφός της δεν πρόκειται να ρίξει νερό στο κρασί του. Ό,τι πόρισμα και να βγάλουν, θέλουμε να δούμε τους δολοφόνους της Ειρήνης σε δίκη. Οι δικηγόροι της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη υποστηρίζουν ότι αν στις τοξικολογικές εξετάσεις αποδειχθεί ότι δεν εισέπνευσε μονόξιδο του άνθρακα, σημαίνει ότι η φωτιά μπήκε στο αυτοκίνητο ενώ ήταν ήδη νεκρή. Η φωτιά, ισχυρίζονται, μπήκε για να εξαφανίσουν οι δολοφόνοι τα ίχνη τους.